Μιλάμε για δύο ζευγάρια που έχουν πλακωθεί τα παιδιά του mm -hmm. ε, και πάνε πολύ πολιτισμένα στο σπίτι του ενό ζευγαριού να λύσουν αυτή τη διαφορά, να τα βρουν τα παιδιά και τόσε ασφαλιστικέ εταιρείε και όλα αυτά. Ξεκινάνε όλα πολύ πολιτισμένα και στο τέλος γίνεται τη κακομύρας Και αποδεικνύεται, ας πούμε, ότι, ε, ότι δεν έχει να κάνει η οριμότητα με την ηλικία, δεν έχει να κάνει με το πόσο. Ε, τι έχεις δει, τι έχεις διαβάσει, τι πανεπιστημιακές σπουδέ έχεις. Σίγουρα οι πανεπιστημιακές ε, σπουδέ δεν έχουν ναι. να κάνουν τίποτα, τίποτα με όλα αυτά. Ναι. Και με την παιδεία πολλές φορές. Μη χειροτερεύουν, δεν ξέρω, και τα πράγματα. Ε, ναι, και έχει, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον έργο. Είναι ένα κλασικό έργο πια, ε, σπουδαίο κείμενο και μετάφραση. Κλασικοποιήθηκε όμω ενώ είναι πολύ φρέσκο. Ναι, γιατί μιλάει για πράγματα τα οποία είναι πολύ στην κοινωνία μας. Μιλάει για bullying, μιλάει για την ανοριμότητα των ανθρώπων, για το πόσο, πόσο, ζώα είμαστε και πόσο, πώς γινόμαστε ώρες ώρες. Ότι είναι όλα μέσα μας. Ε, δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω ότι βρεθήκαμε και με ηθοποιούς έτσι που έχουμε ένα κοινό κώδικα και κάναμε κάτι το θεωρώ σπουδαίο. Το θεωρώ σπουδαία αυτή η παράσταση. Μ' αρέσει Ευθαρσώσαι. το το. Δηλώνω. Να σου πω, εγώ είμαι τη γνώμη ότι πρέπει να υποστηρίζει κάποιο τη δουλειά του. Γιατί αν δεν την υποστηρίξει ο ίδιο και δεν την αγαπάει, ο... αφενό δεν την κάνει καλά, και αφετέρου, ποιο θα ναι. την υποστηρίξει. Ναι, δεν ξέρω. Παρασ... Εγώ τη θεωρώ σπουδαία. Δεν μου, ξέρω ποιοι έρχονται. Επειδή την, την, την εκτιμώ τη γνώμη σου και την εμπιστεύομαι. Ναι. Πιστεύω ότι είναι πολύ ακριβή παράσταση αυτό που θέλει να πει. Uh -huh. ε, το κείμενο περνάει από την αρχή μέχρι το τέλο στο κοινό. Δεν υπάρχει, μπαλαφάρα, υπάρχει πολύ, πολύ γέλιο. Πώ το πες αυτό γιατί δεν το, δεν το. Δεν τον έχω τον, έχω τον. Αλήθεια. Έλα να μάθουμε και για μια καινούργια λέξη. Εδώ. Όχι. Πέστε σου πώ το λέμε εμεί. Μπαλαφάρα είναι χαζομάρα. Είναι η τέλο πάντων. Α, οκ. Okay. Υπάρχουν ε, κι άλλε. Εντάξει. Ε, οι άνθρωποι γίνονται γελία από τι καταστάσει. Δηλαδή οδηγούνται από τι καταστάσει σε μια γελιότητα η οποία όμω είναι αληθινή. Δεν, έχει, δεν, είναι, δεν είναι δηλαδή, αυτό. Το αστείο για το αστείο. Mm -hmm. Είναι αυτό που προέρχεται από, από τι. Ε, από την κατάσταση των πραγμάτων. Από τις λεπτές αποχρώσεις των συναισθημάτων που βγαίνουν εκείνη την ώρα. Μα... Ναι. νομίζω ότι αυτές οι λεπτές χορδές είναι που κάνουν ε, μία κατάσταση να διαφοροποιείται από μία άλλη, ναι. που μπορεί να είναι φαινομενικά ίδια, γιατί ναι. θυμός και ο ένας, θυμός και ο άλλος. Ένστικτο το ένα, ένστικτο και το άλλο. τελικά τι είναι αυτό που πυροδοτητεί για, για να βγει όλο αυτό το χάος που ναι. έχουμε μέσα μας, το οποίο Ευτυχώ παραμένει με κάποιο τρόπο συγκρατημένο, αν και τελευταία το βλέπω λίγο να. Ναι, είναι... εντάξει. Έχεις δει το Χάρι Πότερ. Ναι. Δεν αλλά ξέρω είχα αν... Το... χαθεί εγώ. Δεν, δεν... Και, και, εγώ το ίδιο, αλλά σε κάποιες σκηνές δείχνει το Χάρι Πότερ, ο οποίος φαίνεται ότι αρχίζει να καταβάλλεται από το πνεύμα του κακού με το οποίο έχει κοινά και δείχνει αρισμένες. Και... δηλαδή αυτό το πράγμα αισθάνομαι ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Ότι καταφέρνουμε να κάνουμε να είμαστε πραί και ήρεμοι και ξαφνικά γίνεται πώς γίνεται στην οθόνη ένα ναι, και ξανεπιστρέφει η εικόνα. αυτό το σε πράγμα. όλες κοινωνίες και στην Ευρώπη και παντού νομίζω. Ε, λίγο Έρχονται τα πράγματα λίγο στη φόρα. Ναι, και τώρα εμεί καλούμαστε να καταπνίξουμε τα ζώδια ένστικτά μα τα οποία φέρουμε, αλλά έχουμε μάθει να έχουμε ελουστράρει όλα αυτά τα χρόνια για να ναι. μην τα αφήνουμε να βγαίνουν και τόσο στην επιφάνεια. Ναι. No. Ε, Συμφώνω ε, απολύτω. Κάπω έτσι. Δηλαδή θέλει περισσότερη προσπάθεια από εμά να τα αντιθασέψουμε από το να τα αφήσουμε ελεύθερα, που είναι και φυσικό πράγμα να τα αφήσει να βγει. Δεν θυμώνει. Φυσικά θα έπρεπε να αρχίσει να ουρλιάζει. Επειδή είμαστε. Κοινωνία πολιτισμένη, το πνίγουμε. Πνίγουμε το ένα, πνίγουμε το άλλο. Τώρα όμω θέλουμε όλοι να αρχίσουμε να ουρλιάζουμε μαζί. Ναι. Ε, κοίταξε, έχει να κάνει και με το πόσο θέλει να εξελίσσεται κάποιο και την αντίληψή του για τα πράγματα γενικά. Ε, μόνο έτσι μπορεί να δει αυτέ τι μικρέ διαφορέ, μπορεί να παρατηρήσει καλύτερα τα πράγματα, μπορεί να ακούει ταυτόχρονα πολλέ φωνέ και όχι μία. Mm -hmm. ε, αυτό οδηγεί σε μια καλύτερη κοινωνία. Ε, υποθέτω. Ε, όταν οι άνθρωποι μπαίνουν σε ένα λούκι από τη στιγμή που γεννιούνται με κάποιες, σε, κάποια στερεότυπα, ακολουθώντας κάποια στερεότυπα ε, και δεν καταφέρουν να ξεφύγουν από αυτά, ε, πολλές φορές η κοινωνία οδηγείται σε ακρότητες, σε μονοληθικά πράγματα, μονόπαντα. Ε, εντάξει, εμείς τουλάχιστον με την τέχνη προσπαθούμε να τα βλέπουμε λίγο πιο σφαιρικά τα πράγματα. Είμαι σίγουρη ότι είστε πολύ πιο Μπορεί όχι ισορροπημένοι με την έννοια, τη γνωστή ή την παραδεδομένη, αλλά σίγουρα εκφράζεστε περισσότερο και είστε σε επαφή με τον εαυτό Είμαστε σας. Είμαστε πολύ πιο ισορροπημένοι με στην ανισορροπία της εποχής, νομίζω. Τώρα, τώρα, η επειδή, η... επειδή υπήρξε μια ανισορροπία, οπότε όλα αποσταθεροποιήθηκαν και βγήκατε εσείς Εμείς στη φόρα. Εμείς τουλάχιστον ξέρουμε ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Από ποια άποψη το λε αυτό. Μου αρέσουν αυτέ οι φιλοσοφικέ συζητήσει, ψοφάω. Από όλε. Δηλαδή. Για... Με το καλό, το κακό, τι. Γιατί από πού προκύπτει. Προκυ... Γιατί πι... με αυτό ασχολούμαστε. Είναι η δουλειά μα. <laughs> με τη σωτηρία τη ψυχή. <laughs> και αυτό. <laughs> ναι. Απλώ το κάνουμε με έναν τρόπο το οποίο περνάμε και καλά. Γιατί αυτό είναι ένα πολύ ωραίο. Όταν μοιράζει σε πράγματα, περνάει πολύ ωραία. Ειδικά με τον κόσμο. Είναι σαν χάπι αυτό. Δεν μπορεί άμα το παίρνεις, να το παίρνει συνέχεια. Το καταλαβαίνω, ναι, και σκέφτομαι ότι ε, για τον ηθοποιό μπορώ να καταλάβω πώς εκτονώνεται όλη αυτή η ενέργεια. Προσπαθώ να σκεφτώ έναν άνθρωπο ο είναι σε ένα γραφείο στην εφορία αρχαιοτήτων, που πρέπει να, ξέρεις, να ναι, ναι. πρωτοκόλλει χαρτιά, ναι. κάποιον άλλον ο οποίος τρώει όλη την πίεση από κάποιον που έρχεται να εξυπηρετηθεί από τον κισέτο, που έχει εκπροημείου νεύρα, δηλαδή μπαίνει ας πούμε στο ΙΚΑ, και το νεύρο είναι από πριν. Δεν περιμένει να ακούσει τον άνθρωπο <laughs> ναι, ναι, τι ίσως. θα σου πει, αν θα σου πει θα γίνει ή δεν θα γίνει η δουλειά σου. Ε, υπάρχει καταπίεση. Ναι. Έρχεται με φόρα δηλαδή. Το νεύρο βγαίνει πριν από σένα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν μπορεί ένα άνθρωπο να, να κάνει μια πολύ πολύ απλή δουλειά και να είναι ευτυχισμένο και να είναι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι σπουδαίο. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το. Ε, ούτε με τα πτυχία, ούτε με, τα, με τη δουλειά που κάνει κάποιο. Προφανώ και όχι εγώ γενικά έτσι αντιμετωπίζω κάπω τους ανθρώπου. Δηλαδή πάντα επίση όρι. Πάντα ήσουν έτσι ήρεμο. και ψύχρεμο και ισορροπημένο. Είμαι, είμαι δεν ξέρω. Μάλλον ισορροπία από Κοίτα, κοίτα δεδομένου, ότι, δεδομένου του επαγγέλματο παίρνουν κάποιε αμφιβολίε. Αλλά επειδή φυσικά και όλοι οι άνθρωποι μπορούν να έχουν οποιαδήποτε δυσυγκρασία θέλουν. <laughs> Εσύ μου κάνεις σε καταχωρώ, σε έχω καταχωρήσει εδώ και χρόνια, στους κουλ, cool, ρε <laughs> μου. Ναι, γενικά ναι. Mm. Όχι στους νευρωτικούς. Υπάρχουν και νευρωτικοί. <coughs> Υπάρχουν μέρες που ξυπνώ και εγώ νευρωτικοί. <coughs> ναι, όχι, νευρωτικός δεν είμαι. Όχι, όχι. Είμαι γενικά έρημος τύπος που θέλω να κάνω ωραία πράγματα. Πώς θα γίνει να γίνουμε ο Κωνσταντίνος Κάπας. Πώς θα γίνει να γίνουμε ο Κωνσταντίνος Κάπας, δεν ξέρω. Μήπως ανέβουμε να δούμε την παράσταση. Προθέσεις που με εκνευρίσκα πάρα πολύ, να τώρα το θυμήθηκα. Γιατί λέγε, πες τα όλα τώρα, λοιπόν, θα η ψυχανάληψη. δυόμιση χρόνια με τον κορονοϊό, έτσι, προσέχω, δηλαδή έπαιρνα τις, τις ε, απολύμανα, τις σακούλες σούπερ μάρκετ, τα πάντα. Και, σου, και σακούλα έχεις απολυμάνει. Όχι, τα πάντα, σου λέω στην αρχή. Δεν πηγαίναμε, ακόμη και όταν ανοίξαν λίγο τα πράγματα με τα μέτρα και όλα αυτά. Ποτέ δεν ε, μπήκα σε μπαρ, ποτέ, γιατί έλεγα στη δουλειά μου εκείνο τα τεστ όλα. Τριπλά εμβολιασμένο και έρχομαι στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα κυκλοφορώ, μηχανή, αυτοκίνητο και και έρχομαι στη Θεσσαλονίκη. Κανονικά, το θέατρό μα ε, εμβολιασμένοι, τεστ κλπ. Είμαστε την Παρασκευή που, ήρθαμε, που παίξαμε την προηγούμενη. Ανυπομονώ να δω πού θα καταλήξει. Θα σου είμαστε στο θέατρο επειδή κάναμε και πρόβα για τα φώτα πάρα πολλέ ώρε. Τελειώνουμε, τελειώνουμε την παράσταση. Είμαστε πτώματα. Και πάω, παίρνω ένα ταξί να πάω στο σπίτι. Ναι. Μένω στην Τούμπα. Λοιπόν. Και κάπου εδώ στο κήπο, εν φορά πάντα. Φορούσα αυτό. Συνήθω έχω και τη μάσκα μου από μέσα. Αλλά επειδή λόγω ήμασταν πολλέ ώρε, έκανε πολύ κρύο. Έτρεχε λίγο η μύτη μου. Είχα αυτό εδώ, α πούμε. Δεν είχα τη μάσκα, την είχα μέσα στην τσάντα και είχα αυτό εδώ. Καθόμουν πίσω στο ταξί. Και κάπου στο, εδώ στο θέατρο κήπου, αστυνομία, φακού και λοιπά από εδώ από εκεί, δεν μου πήγε καν mm. να κάνω αυτό. Δηλαδή, λέω τι να θέλει ο άνθρωπο αυτό. Λέω κάτι ψάχνουνε. Ναρκωτικά, ξέρω εγώ, ψάχνουνε. Ε, συγγνώμη, αντιμετωπίστηκε ω ύποπτο επειδή φορούσε αυτό. Όχι, όχι, Πρόσεχε μου κάνει με το φακό έτσι, μου λέει περάστε έξω. Κύριε, Σε ταξί, σαν να φο... φο... μάσκα. Όπα. Δίκαιη και ο άνθρωπο. Δεν φούρσα μάσκα. Όντω είχα αυτό γιατί. Σου λέω, έτρεχε η Με συγχωρεί, με συγχωρεί, μισό λεπτό γιατί δεν το έχω ξανακούσει αυτό το πράγμα. Θυμάμαι πριν από ένα-δύο χρόνια που είχαν ξεκινήσει οι απαγορεύσει στον δρόμο που μπορεί να σε σταματούσε κάποιο στον δρόμο που δεν φορούσε μάσκα να σε ρωτήσει που πα όταν υπήρχε το νούμεράκι που στέλναμε. Εσύ ήσουν ναι. Μου μέσα στο ταξί και κάποιο. Ήμουν όμω ταξί πίσω, υποχρεούμε να έχω μάσκα κανονικά. Εννοείτε. Και σε σταμάτησαν μέσα από το ταξί, και... δηλαδή και με, ναι, με, με, φακό, με το φακό. Αστρομικό δεν... με κατεβάζει, δεν προλαβαίνω καν να του πω ότι τρέχει λίγο η μύτη μου, έβγαλε μου. στο τι να πρωτοποιήσει εκείνη τη στιγμή. Μου λέει, σα παρακαλώ κύριε, τα στοιχεία σα. Ε, Ούτε ευνοϊκή μεταχείριση λόγω. Όχι, όχι, δεν θέλει ευνοϊκή μεταχείριση, αλλά. Όχι, όχι. Αλλά... Δεν μου σε, σε, σε καλά. 150 ευρώ. Πλάκα κανεί! Δηλαδή, θα πρώτη μέρα στη Θεσσαλονίκη, πλήρω 150 ευρώ επειδή. και παίρνω τον αδερφό μου που είναι πιο συντηρητικό, πιο είναι γιατρό κλπ. Και, του λέω, Γιάννη, είναι αυτό, γίνεται πώ προσέχω και εκείνο και το άλλο. Και μου λέει, δεν δε φορεί μάσκα. Βρήκε και από εκεί τον πελάσου. Σιγά, ο αδερφό σου μην επέτρεψε. Δεν Ήτανε, δε μου πήγε καν, σου λέω να κάνω αυτό. Δηλαδή δεν δε κατάλαβα. Βγήκα έξω. δεν μου πήγαινε Επειδή προσέχω πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμω. Τέλο πάντων. Πραγματικά όμω σου λέω ότι δεν έχω ξανακούσει παρόμοιο περιστατικό και μου προξενεί και μεγάλη κατάπληξη. Δηλαδή θα το συζητήσω μετά με συναδέλφου μου πώ θα το πω. Δε, δεν δε μπορούσα να κάνω σου λέω κιχ. Δηλαδή ούτε καν να... Την ταυτότητά σας ξέρω εγώ αυτό. Ναι, γιατί μέσα σου okay. είχε την, την, ενοχή ότι δεν φορά τη μάσκα. Δεν δε μπορούσα πέραστε. να κάνω κάτι, δεν είχα μάσκα και, για να. Και, και, και βάσει νόμου. Τι να πω στον αστυνόμο, ότι ξέρει αυτό. Έλα. Ναι, δεν πειράζει όμω, εντάξει. Ε, δεν ήταν αυτή η υποδοχή που σε επιφύλασαν οι Θεσσαλονίκοι. Όχι, οι μα, δεν θέλεις, ξαναλικής... ότι κάνανε... Έλα, να σου πω μετά το, το rebound ήρθε όμω μετά το τέλο τη παράσταση, το χειροκρότημα. Έτσι. Ήρθε, ναι, εντάξει, εντάξει. Ε, μα, ε, και όμως? τα λεφτά τσούζουν όμω. 150 ευρώ δεν είναι λίγα λεφτά. Μα φυσικά. <laughs> δεν... <laughs> Αστιαίβεσαι στα κοινωνικά. Ειδικά καλά, θα... για κάτι που είσαι και πολύ προσεκτικό πάντα και λοιπά και έτυχε μια στιγμή για να. Εντάξει. Οκ. Okay. Ρε παιδί μου, να έχει παρκάρει παράνομα, να έχει κλείσει και μια ράμπα, να τα δίνει τα 150 γιατί Όχι, δεν Όχι, να πω κάτι, α πούμε. Να πω ότι ξέρει, βγήκα από εκεί. Έκανα αυτό. Τρέχει λίγο η μύτη μου και δεν μπορούσα να φορέσω και μάσκα. Και, και το έκανα στιγμή, Εν Το μέχρι πριν φορούσα, απλώ δεν μπορούσα άλλο. Το Αλλά το εντάξει, καλαβαίνω. να πει τώρα. Δεν να το... ε, ελπίζω να περάσει σύντομα όλη αυτή η ιστορία και να μην ναι. ε, έχουμε άλλο αντίκτυπο σε όλα τα επίπεδα και υγείας και ψυχολογίας και κοινωνικά και τα ναι. Έχουμε πια εξαντληθεί και το είχαμε ξεχάσει μετά του πολέμου, αλλά δυστυχώ τώρα έχουμε και φοβερή έξαρση στα κρούσματα και Ναι, χαμό γίνεται, γίνεται γίνεται. ειδικά στην Αθήνα έμαθα ότι γίνεται χαμό. Ναι, ναι, ναι. Γιατί και τα καρναβάλια τώρα και όλα αυτά. Και στην τα... Πάτρα δεν θέλω να ξέρω τι γίνεται. Ναι. Από κρούσματα μετά το πατρινό καρναβάλι. Οι άνθρωποι έχουν αυτή την, την, την πρωτοτυπία, τη μοναδικότητα στην, στην πόλη τη να γίνεται το καρναβάλι. Τόσα χρόνια δεν μπόρεσαν να το κάνουν, το κάνανε και εμεί έτσι κάνουμε, βγαίνουμε. Τώρα, το γίνεται, στα μπάρ, το Τώρα <laughs> γίνεται στα μπαρ το καρναβάλι. Τώρα γίνεται στα μπαρ ούτω ή άλλω. Έμαθα ε, 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 ότι είστε sold out σήμερα το βράδυ. Ναι, και Δεν μπορώ να έρθω στην παράσταση. Όχι, να έρθει αύριο. Δεν ξέρω αν έχει ανοιχτά <laughs> αύριο. Νομίζω πρέπει να έχει ακόμα. Γενικά είμαι πολύ χαρούμενε που. Ήρθαμε εδώ. Καλά, εγώ το συνδύασα και με το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Φύγει, ε, είδε. Είδα ναι, είδα πολύ ωραία πράγματα. Είδα και το. Η πόλη και η πόλη. Mm -hmm. Το οποίο το θεωρώ αριστούργημα. Ε, είδα και άλλα ντοκιμαντέρ πολύ ωραία. Δεν πρόλαβα του Άρητου Χατζηστεφάνου. Θα το δω σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Και πολλών άλλων. Ε, Απλώ θεωρώ ότι είναι. Ο, 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 όλοι οι Θεσσαλονίκοι πρέπει να τα αγκαλιάσουν πιο, ακόμα πιο πολύ το φεστιβάλ αυτό. Γιατί είναι σπουδαίο φεστιβάλ. Και εγώ δεν το χάνω. Δηλαδή, όταν είμαι στην Αθήνα και έχω και δύο-τρει μέρε και ενώ έρχομαι, δηλαδή βλέπω υπέροχα πράγματα. Και το λέω ότι είναι <coughs> και, και οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό ε, το κοινούν πολύ ωραία. Ε, σε ενημερώνουν για τα πάντα. Είναι, είναι όλο τόσο καλά οργανωμένο, τόσο ωραία που είναι δίπλα στη θάλασσα, που έχει αυτέ τι αίθουσε, όλε οι συνεντεύξει, όλα τα πράγματα που γίνονται πάρα πολύ καθαρά, οργανωμένα. Δηλαδή, εγώ του βγάζω το καπέρνο σε όλου, πραγματικά με όλου όσοι ασχολούνται με το φεστιβάλ. Και προτρέπω όλου ε, να πάνε να δουν ταινίε. Πραγματικά είναι συγκλονιστικά πράγματα. Τώρα είδε, μα έδωσε μια άλλη διάσταση μέσα από τα μάτια σου. Που εμεί το βλέπουμε, ξέρεις, το θεωρούμε δεδομένο, ξέρουμε ότι είναι μια από τι καλύτερε διοργανώσει με ταινίε τεκμηρίωση. Δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκεται στα top φεστιβάλ ανά τον κόσμο, αλλά. Μα κι εγώ δεν θέλω να το. Δηλαδή το φεστιβάλ Θεσσαλονίκη του κινηματογράφου μπορεί να το χάσω. ή να πω εντάξει, δεν ανεβαίνω φέτο ή εκείνο. Αλλά αυτό ποτέ. Όταν έχω χρόνο βλέπει σπουδαία πράγματα. Έχουν άλλη γοήτια τα ντοκιμαντέρ. Ναι, γιατί μπερδεύεται λίγο ο κόσμο. Νομίζω ότι είναι και. Μπερδεύει λίγο την έννοια του ντοκιμαντέρ γενικά. Ακούγεται βαρετό σαν ντοκιμαντέρ. Ακούγεται σαν βα... βαρετό, ακούγεται σαν ιστορίε παρουσιαζόμενε, ξέρω εγώ, με έναν τρόπο ή. Δεν είναι καθόλου. Ζώα, φυτά, δέντρα, ξέρω εγώ. Όχι. Ε, καμία σχέση είναι ένα μεγεθυντικό φακό σε ιστορίε, στην κοινωνία, ε, στου ανθρώπου έτσι, στα συναισθήματα, στα ακραία συναισθήματα. Ε, ε, περιέχει και κάποιε φορέ. Ε, με τη δραματοποίηση δηλαδή των ντοκιμαντέρ, αλλά είναι, είναι συγκλονιστικά. Μα δεν θα, ξεχάσω Και πόσο... πολύ συγκινητικά, δηλαδή είναι εμπειρία. Μα επειδή το τρέξαμε πριν από μερικά χρόνια με του συναδέρφου και έτυχε και εγώ να πηγαίνω για να κάνω συνεντεύξει με σκηνοθέτε που κάνανε ντοκιμαντέρ, δεν θα ξεχάσω πόσο σοκαριστικό ήταν ένα από αυτά που διηγούνταν την ιστορία των δεσμοφυλάκων στι φυλακέ με μελοθάνατου βαρυπινίτε. Δεν υπήρχε πιο συγκλονιστικό πράγμα. Ναι. Δεν θα το ξεχάσω. Ναι, ναι, ναι. Πόσε μέρε δηλαδή ήμουνα βουτυγμένη σε όλη αυτή την ιστορία και για πράγματα τα οποία μέσα σε μισή ώρα και σε 40 λεπτά μαθαίνει και γίνεσαι κοινωνό, που δεν περνάνε από το μυαλό σου. Ναι, η πραγματικά. ψυχολογία του δεσμοφύλακα του βαρυπινίτη μελοθάνατου. Ποτέ πουθενά για κανέναν λόγο. Ούτε στην τηλεόραση δηλαδή δεν κάθεσε. Να το δεις αυτό το πράγμα. Αλλά επειδή είναι και αυτή η υποβλητική... Ε... Είναι φοβερό. Το βλέπεις σε μεγάλη οθόνη. Ε, βέβαια. Βλέπεις, τώρα, ε... Δεν είναι το ίδιο. Και υπάρχει διαφορετική παρόνομη σε έναν σκηνοθέτη να ε, ντοκιμαντέρ, να ε, μοιραστεί μια συγκεκριμένη ιστορία με τον κόσμο. Υπάρχει πολλή αλήθεια σε αυτό. Υπάρχει συγκίνηση σε αυτό. Ε, είναι άλλη ευκαιρία, τέλο πάντων. Ε, καλό το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ ε, Θεσσαλονίκης να έρθει και να πάρει θέση για να ε, διαφημίσει εξίσου αποτελεσματικά το <laughs> θεό τη Βαγής μετά τη διαφήμιση που έκανε ο Κωνσταντίνος όχι, άνθρωποι, στο φεστιβάλ φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Παιδιά, τι ωραίο πράγμα όμως Με έχουν διαφημίσει και αυτή. Όχι, σε πάρα καλό. <laughs> <laughs> Δεν δηλαδή, έχω κανένα παράπονο. Δεν νομίζω ότι υπήρξε είναι καλύτερος, και καλύτερος ε, για το festival, το κυμαντέρ, μετά από αυτό. Εγώ, εγώ λέω τη γνώμη μου, ξέρει, και όταν ε, μ' αρέσει κάτι, ε, 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 βρίσκω ποιο το κάνει και στέλνω μήνυμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μ' αρέσει κάτι και να μην στείλω. Συγχαρητήρια από το κάνει. Α πούμε και το, η, η πόλη και η πόλη που είδα, ε, ε, έστειλα στον ε, Σίλα, τον ε, Τζουμάρκιν, χωρί να τον ξέρω τον άνθρωπο, το έστειλα μήνυμα στο, στο Instagram. Δηλαδή, χωρί να θέλω κάτι, απλώ. Όταν μου αρέσει κάτι και ενθουσιάζομαι με κάτι, ε, δεν μπορώ να με στείλω. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κάνει. Το κάνεις. θεωρώ για κάθε άνθρωπο να έχει μια επιβράβευση από έναν άνθρωπο που δεν ξέρει, που δεν γνωρίζει, νομίζω ότι είναι πολύ ενθαρρυντικό για τη δουλειά του και να προχωράει. Όπω και εμένα μου στέλνουν έτσι. Είναι συγκινητικό αυτό που λε. Είναι σπουδαίο και συγκινητικό μαζί. Ευχαριστώ. Είναι πραγματικά συγκινητικό και μακάρι να το κάναμε και όλοι. Θα ήταν πολύ πιο ωραία τα πράγματα. Δεν θα πω άλλα. Ναι, μπορεί. Εγώ το κάνω και στου τοπιού. Ναι. Γενικά, άμα δω κάτι που μου αρέσει. Μπράβο, Γιάννη. Γενναιόδορο. Γενεό... Ναι, γι' αυτό είναι συγκινητικό. <laughs> Από εκεί προκύπτει η συγκίνηση. Από τη γενναιοδορία. Να... Γιατί πρα... έχουμε συνηθίσει κάπω οι σχέσει να είναι. Πολύ ανταγωνιστικέ, ίσω. Και δούνε ναι. και λαβίν. Δηλαδή, να σου δώσω, αλλά να πάρω, ρε φίλε, κι εγώ κάτι μετά. Με το αζημίωτο, το θυμάστε το αζημίωτο. Ναι, ναι. Έκανα ε, χρόνια να καταλάβω τι είναι αυτό το αζημίωτο. <laughs> Με το αζημίωτο, ναι. Τι είναι αυτό το αζημίωτο, δεν καταλάβω. Δεν την είχα στείλει. το πάρε δώσε. Ναι, είναι ότι θα σου δώσω, αλλά εγώ με το ζημίωτο. Μην ζημιωθώ δηλαδή που σου δώσα. Άκου τώρα εσύ, που τι είναι, πόσο μπορεί να ζημιωθεί από ένα μήνυμα. Καθόλου, μα δεν είναι φοβερό. Και μα και μένα μου στέλνουν άνθρωποι ε, κάποιε φορέ και ε, με συγκινεί πραγματικά. Και απλό κόσμο μου λέει αυτό που είπατε ή εκεί σα είδα. Και, και ε, δεν μπορούν να φανταστούν αυτοί πόση δύναμη μου δίνουν εμένα. Νομίζω ότι είναι κάτι ας πούμε. Ε, Εντάξει, θα στείλουμε ένα μήνυμα γιατί ήταν πολύ καλό. Εμένα όμω είναι, είναι σπουδαίο. Ή ότι θα το έχει ακούσει από χιλιάδε μπάντε, οπότε τι σημασία θα έχει να το ακούσει και από έναν ακόμα κτλ. Λοιπόν. Ξέρετε αυτά Ναι, 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 ναι. ναι. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, θέλω να σου πω ότι κάναμε μια πολύ ωραία συνέντευξη. Να πω ότι συνεργάτε μου δεν τι είπα. <laughs> δεν μ' άφησα να του πω. <laughs> Όχι, λοιπόν... λοιπόν, φυσικά και θα του πει. Λοιπόν, είμαστε τέσσερι. Είναι η Μυρτόγιαλκάκη, ο Δημήτρη ο Αλεξανδρή, mm -hmm. η Ευσταθ ο Κωστής Φιλιππογλου. Ε, και με Παρασκευή, Σάββατο, Διπλή και Κυριακή Μέτζο 7. Μέτζο είναι η 7η, άρα. 7. αρα 7 ωραίο και το 7 και το Ε, και... Παίζουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο. Και ίσω, από ό,τι φαίνεται, επειδή υπάρχει ανταπόκριση, νομίζω ότι θα έρθουμε και, την... και το άλλο Σαββατοκύριακο. Άρα είναι αυτό και το άλλο. Μάλλον και το άλλο, δεν είμαι σίγουρο ακόμα. Σίγουρα θα το ξέρετε μόλι πάω στο θέατρο. Ωραία. Σίγουρα αυτό ναι. Άρα τρέχουμε αυτό το που σου κου Να. με τι ενδιάμεσε και κατά τα άλλα περιμένουμε και ελπίζουμε και για το επόμενο. Ναι.